Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και σήμερα κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Έρχεται το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας που θα είμαστε όλοι έξω, απόκριες, καθαρά Δευτέρα, καρναβάλι, όλα μαζί, η χαρά του παιδιού και όχι μόνο και η χαρά των μεγάλων με μια πολύ μεγάλη έξοδο των κατοίκων της πρωτεύουσας αλλά και της συμπρωτεύουσας και πολλοί ρωτάνε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν να υπάρχει τέτοια μαζική έξοδος, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια μεγάλη κυκλοφορία στους δρόμους, κατανάλωση στα ταβέρνες και από την άλλη να βγαίνει η έρευνα της, του ΓΕΣΕΒΕ, του ΗΜΕ ΓΕΣΕΒΕ και να λέει ότι ένα στα δύο νοικοκυριά, ένα και κάτι, μετά από 18 ημέρες δεν έχει λεφτά στις τσέπες για να ψωνίσει. Όχι ότι η έρευνα είναι λαθεμένη, είναι γεγονός ότι ένα σημαντικός αριθμός συμπολιτών μας δεν έχει χρήματα να τη βγάλει το δεύτερο 15ήμερο του μηνά. Είναι ελάχιστα έως μεταμηνά. Από την άλλη όμως, όταν βλέπεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά, παρατηρεί κάποιος, αρκεί να μπορεί να το παρατηρήσει, ότι το χάσμα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν λεφτά, σε αυτούς που έχουν πολλά λεφτά και σε αυτούς που δεν έχουν σχεδόν τίποτα, είναι μεγάλο. Μεγάλο δηλαδή το οικονομικό χάσμα στα κοινωνικά στρώματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα της, του ΓΕΣΕΒΕ, με εισόδημα έως 30.000 ευρώ, το 30% των ερωτηθέτων δηλώνει ότι μειώθηκε το εισόδημά του το 2022. Πάλι με εισόδημα έως 30.000 ευρώ, το 11% δηλώνει ότι αυξήθηκε το εισόδημα μέσα στο 2022, ενώ το 58% ότι παρέμεινε σταθερό. Ενώ όσοι έχουν εισόδημα περισσότερα από 30.000 ευρώ ετησίως, το 22% δηλώνει ότι αυξήθηκε το εισόδημά τους, το 16% ότι μειώθηκε το εισόδημά τους και το 60% ότι το εισόδημα παραμένει σταθερό. Είναι γεγονός ότι η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, ουδής αμφισβητεί γι' αυτό και σας έχω πει και, σας το λέω για μία ακόμη φορά ότι η βενζίνη για παράδειγμα στην Κύπρο η οποία εισάγει βενζίνη από την Ελλάδα είναι περίπου 70 λεπτά το λίτρο πιο φτηνή από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Να το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Η Κύπρος εισάγει τα καύσιμα από την Ελλάδα. Η τιμή λοιπόν των καυσίμων στην Κύπρο, της βενζίνης ειδικά, είναι 70 λεπτά πιο φτηνή από ό,τι είναι η τιμή της βενζίνης που πουλιέται στην Ελλάδα. 2 ευρώ σχεδόν εδώ, 1,30 στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα κανείς καταλαβαίνει τι γίνεται και πόσα χρήματα παραπάνω καθημερινά πληρώνουμε για να έρθει η οποιαδήποτε κυβέρνηση κάποια στιγμή και να σου πει πάρε ένα επίδομα. Πάρε το ένα, πάρε το άλλο, αλλά αυτό το οποίο σου δίνει, όπως καταλαβαίνεις, δεν φτάνει για να καλύψεις ούτε ένα μικρό ποσοστό των όσων σου έχει πάρει με τους υπερβολικούς φόρους. Όμως έχουμε και την Eurostat, η οποία λέει ότι για τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός της Ελλάδος ήταν στο 7,3%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν το 8,6%, μεγάλα νούμερα. Όταν οι αυξήσεις που δίνονται είναι πολύ μικρότερες και όταν η ακρίβεια είναι τεράστια. Όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι κατανοούμε ότι παράδειγμα με 1.000 ευρώ πριν 2 χρόνια αγόραζες 100 προϊόντα, με τα ίδια 1.000 ευρώ σήμερα αγοράζεις 50 με 60 προϊόντα. Η ακρίβεια είναι μεγάλη. Έχει εκτοξευθεί στα ύψη η τιμή πολλών προϊόντων και βέβαια ο κάθε πολίτης αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που θα ήθελε να έχει για να μπορεί να έχει μια καλύτερη ζωή. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στα της Ουκρανίας. Σαν σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που η Ρωσία πίστευε ότι θα κάνει ένα περίπατο μπαίνοντας στην Ουκρανία όπως έκανε και με την Κρυμαία. Λέει η Ρωσία αφού στην Κρυμαία μπήκα και σε μερικές μέρες σαν δική μου θα μπω στην Ουκρανία, θα πάω στο Κίεβο, θα φύγει ο Ζελένσκι, θα εγκαταστήσω έναν άνθρωπο δικό μου και θα κάνω την δική μου πολιτική. Ελά όμως που οι μυστικές υπηρεσίες του Πούτιν δεν τον ενημέρωσαν σωστά για τον ρόλο των Αμερικανών και των Δυτικών οι οποίοι φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια να ενισχύσουν τον Ουκρανικό στρατό. Έλα που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ο στρατός του Πούτιν στις προσδοκίες των Ρώσων με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά η Ρωσία να κινδυνεύει να ιτηθεί και όπως λέει ο Μετβέντεφ όταν μια πυρηνική δύναμη συντρίβεται ή ιτάται,
αν θέλετε καλύτερα, σε έναν κλασικό πόλεμο, σε ένα συμβατικό πόλεμο, τότε είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Ένας χρόνος λοιπόν από την κήρυξη του πολέμου με χιλιάδες δυστυχώς νεκρούς, είναι κρίμα, πάρα πολύ νεκροί, άστεγοι, εκατομμύρια έχουν μεταναστεύσει, 5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, μέχρι εσωτερικά στην Ουκρανία, 10, 12, 13 εκατομμύρια λένε άλλοι εκτός Ουκρανίας, ένα έθνος υποδιάλυση, ένα έθνος το οποίο θα είναι διαλυμένο για πάρα πολλά χρόνια και μετά τον πόλεμο, με ό,τι έχει απομείνει από την Ουκρανία. Όμως ο πόλεμος αυτός έχει δώσει δυνατότητα σε κάποιους να πλουτίσουν τόσο πολύ όσο δεν φανταζόταν ούτε στα καλύτερα τους όνειρα. Και πρώτοι από όλους που πλουτίσαν, κυρίες και κύριοι, είναι οι πολεμικές βιομηχανίες. Είναι τεράστια τα κέρδη που έχουν αποκομίσει. Δεν προλαβαίνουν να παράξουν αυτά τα οποία χρειάζεται σήμερα ο πόλεμος για να γίνει τόσο από πλευράς Ουκρανίας όσο από πλευράς Ρωσίας. Και κάνουν business, τρελές business, όπως τρελές business κάναν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ενέργεια, οι εταιρείες που ασχολούνται με την ενέργεια, είτε αυτές είναι οι εταιρείες που παράγουν, είτε εταιρείες που διανέμουν την ενέργεια, και βέβαια τεράστιες business και αυτοί που ασχολούνται με τα τρόφιμα. Η λεγόμενη και η απειλούμενη επισιτιστική κρίση έχει δημιουργήσει προσδοκίες για υπερβολικά, για υπέροχα κέρδη σε πάρα πολλές εταιρείες. Μεγάλος χαμένος, οι απλοί πολίτες, οι οποίοι έχουν δει τα πάντα να ανεβαίνουν και δεν μπορούν να αντιδράσουν, και βέβαια οι οικονομίες των κρατών μελών, κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν εξαντληθεί για χάρη του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μάλλον καλύτερα η Αμερική και το ΝΑΤΟ, και λέει ότι θα σου κάνω παιχνίδια τώρα, ας πούμε, στην Μολδαβία, και υπάρχει ένα μέρος με 200.000 περίπου Ρώσους, και διαβάζω ότι πάνε να γίνουν περίεργα παιχνίδια, να μπουν μέσα οι Ουκρανοί, να φοβηθούν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι δεν έχουν πολύ μεγάλο στρατό εκεί. Υπάρχουν, λέει, τεράστιες αποθήκες με πυρομαχικά μέσα και με οπλισμό. Θα πάνε οι Ουκρανοί να τις πάρουν. Όπως καταλαβαίνετε, όταν είμαι Ουκρανός, μην εννοούμε τους Ουκρανούς, εννοούμε τους δυτικούς μισθοφόρους που έχουν πάει κατά χιλιάδες και πολεμάνε υπέρ της Ουκρανίας. Με δυτικά όπλα, γιατί το έχουμε πει, είναι ένας πόλεμος Αμερικής-Ρωσίας. Με τους Τσετσένους από τη μια μεριά και τους δυτικούς στρατιώτες, τους μισθοφόρους από την άλλη. Χοντρέν λοιπόν το παιχνίδι στην Μολδαβία, κυρίες και κύριοι, σε βαθμό απελπισίας, και κανείς δεν μιλάει ότι με όλα αυτά τα οποία γίνονται και με τις ευλογίες του κυρίου Μπάιντεν, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, ο κόσμος οδηγείται σιγά σιγά σε έναν πυρηνικό όλεθρο. Όταν πριν λίγες ημέρες βγήκε ο εκπρόσωπος, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο κύριος Μπορέλ, και είπε στους Κινέζους: μην δώσετε όπλα, γιατί αν δώσετε όπλα θα σας κάνουμε νταντά, λέω εγώ, δηλαδή θα σας κάνουμε τέτοια πράγματα που θα πανικοβληθείτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει άμεση ανάγκη τους Κινέζους για τα όσα προμηθεύεται. Και απειλεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: μην δώσετε όπλα σε εκεί. Εμείς μόνο θα δίνουμε όπλα στους Ουκρανούς, γιατί αν δώσετε όπλα εσείς θα σας επιβάλλουμε και οι Ρώσεις. Τα ακούν αυτά οι Κινέζοι και λένε τώρα οι Κινέζοι ότι εμείς, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αφού εξαντληθεί η Ρωσία από αυτόν τον πόλεμο, το επόμενο βήμα το λένε οι δυτικοί αναλυτές, το λένε κατά κόρον και το αναλύουν δυτικοί εμπειρογνώμονες, ότι το επόμενο βήμα θα είναι σε λίγα χρόνια ο πόλεμος Κίνα-Ταϊβάν, με πρωταγωνιστές πάλι τη Δύση. Εξοπλίζουν ο Σαστακό την Ταϊβάν, εξοπλίζουν ο Σαστακό την Ιαπωνία, θα μπει και η Ιαπωνία στο παιχνίδι, και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά μας οδηγούν σε έναν παγκόσμιο πυρηνικό όλεθρο. Παίξανε μάλλον και παίζουν σε εισαγωγικά με τη Ρωσία, είναι πολύ δύσκολο να παίξει με την Κίνα. Πάρα πολύ δύσκολο. Η Κίνα είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος παίκτης, και στην οικονομία και στην στρατιωτική πλευρά. Κατά συνέπεια, καθένας καταλαβαίνει, και βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, και δηλώνει ότι ο Μπάιντεν μας οδηγεί σε πόλεμο. Αυτή είναι πραγματικότητα. Ενώ να φύγουμε για να ξαναπανέλθουμε σε λίγο στην στάτη της Ουκρανίας, να πάμε στην Ελλάδα, όπου ο πρώην Υπουργός Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης,
για τον οποίο Αποστολάκη να σας θυμίσω ότι πριν λίγο καιρό ο κύριος Μητσοτάκης τον ήθελε για Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή ο Μητσοτάκης ήθελε να βάλει Υπουργό Πολιτικής Προστασίας τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια του λέει έλα να συγκυβερνήσουμε από τώρα, πάρε ένα Υπουργείο, να σου δώσω κι άλλο ένα Υπουργείο, γιατί μετά τις εκλογές θέλει ο Γερμανός και πρέπει να συγκυβερνήσουμε. Εδώ όμως θύμωσε ο Αποστολάκης, φαίνεται ότι ο Τσίπρας έκανε πίσω ως συνήθως από αυτά που έχει υποσχεθεί στον κύριο Αποστολάκη, του λέει έλα πίσω τώρα, αρπαχτήκανε, τσακωθήκανε, έφυγε ο Αποστολάκης, δεν πήγε στη θέση που του πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης, γιατί για φαντάσου ξαφνικά δεν θυμήθηκε ο Πρωθυπουργός ένα πρωί και να είπε στους συνεργάτες, λέει δεν κάνουμε τον κύριο Αποστολάκη, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, του Τσίπρα, Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, υπάρχουν οι απαιτήσεις των ξένων, οι συμβουλές των ξένων, οι προτροπές των ξένων. Πιέζουν, πίεσαν, άσκησαν πίεση στον κύριο Μητσοτάκη, τον ανάγκασαν να πει: έλα εδώ, Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης τον γύρισε την πλάτη, αλλά έλα πάλι τώρα, ο πρώην περίφημος αρχηγός, υπουργός, συγγνώμη, και αρχηγός του στρατού, υπουργός άμυνας, ο κύριος Αποστολάκης, λέει προθές ότι και να κάνουμε και μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά, δεν το αποκλείω. Αλλά όταν ερωτήθηκε και τι θα έκανε αν ήσουν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, θα έστελνε όπλα στην Ουκρανία. Βεβαίως λέει και θα έστελνε όπλα και θα έκανε ακόμη περισσότερα πράγματα στον οικονομικό τομέα, διπλωματικά και σε διάφορες άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή, σαν να λέει, καλά κάνεις Μητσοτάκη, εγώ θα έκανα ακόμη περισσότερα από σένα. Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας κανείς τη Νέα Δημοκρατία, βλέπει και τον ΣΥΡΙΖΑ την άλλη μεριά, καταλαβαίνει γιατί ο Τσίπρας δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και γιατί ο Τσίπρας ακολουθεί πολιτική κατευθυνόμενη στα δεξιά του κυρίου, όπως ακριβώς τον κατευθύνουν τόσο οι Γερμανοί, στους οποίους έχει υποβάλει τα σέβη του, όσο και οι Αμερικανοί, στους οποίους υποβάλλει και έχει υποβάλει πολλαπλές φορές τα σέβη του, κυρίες και κύριοι. Και μιας και μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε σήμερα να μην σταθούμε στην απόφαση του ειδικού δικαστηρίου που ομόφωνα επέβαλε την ποινή των 2 ετών στον Νίκο Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες. Υπήρχε ομόφωνη απόφαση, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και ένα βίντεο το οποίο έχει, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία μιλάει για αυτή την ποινή. Θυμόσαστε όλοι τι είχε γίνει με τις τηλεοπτικές άδειες. Το έχω πει και άλλη φορά, όσο θυμάμαι, τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο και όλους αυτούς να είναι κλεισμένοι σε δωματιάκια χωρίς τηλέφωνο, δηλαδή πρωτόγνωρες καταστάσεις που μόνο ένας αριστερός, και τι αριστερός, όπως έλεγε και ο Θεοδωράκης, εκπρόσωπος του αριστερόστροφου φασισμού. Μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος θα μπορούσε να σκεφτεί τέτοια μορφή αδειοδότησης να είναι κλεισμένοι 3 μέρες σε ένα δωμάτιο αυτοί που έχουν χρήμα και θέλουν να πάρουν τις άδειες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε κανένα μέρος του κόσμου. Και όλα αυτά τα οποία γίναν και ο κύριος Παπάς τι έκανε, δέχτηκε τις συνέπειες του νόμου 2 χρόνια με τριετή αναστολή η ποινή φυλάκιση για τον κύριο Παπά και βέβαια για τον κύριο Καλογρίτσα. Για τον κύριο Καλογρίτσα υπάρχουν πάρα πολλά. Ήδη τώρα ο εισαγγελέας έχει πει, ο κύριος Σασπρογέρακας, να ερευνηθεί και η κατάθεση της γραμματέας του κυρίου, του κύριου Καλογρίτσα. Προσπαθώ να δω το όνομα της γραμματέας, δεν το θυμάμαι. Του κύριου Καλογρίτσα, η οποία είχε πει ότι πήγαινα μαύρες βαλίτσες στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τελικά αυτοί που κυνηγάνε τον κόσμο για ένα 5 χίλιαρο, για ένα 10 χίλιαρο, τι γίνεται, πόσα χρήματα έπαιρναν και αυτοί που κατηγορούσαν τη Νέα Δημοκρατία τότε με τα Νοβάρτης και όλα αυτά και με τις μίζες, την ίδια ώρα όπως λένε οι κυβερνώντες, μετρούσαν τις μαύρες σακούλες στην Κουμουνδούρο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και όλοι μας ξέρουμε πού είναι το μαγαζί αυτό όπου κυκλοφορούν τα περισσότερα μαύρα χρήματα. Ο καθένας καταλαβαίνει. Και πάμε κυρίες και κύριοι κλείνοντας στην Αμερική όπου ο κύριος Biden, επιβεβαιώνοντας αυτά που λέει ο πρώην πλανητάρχης ο κύριος Τραμπ, όντως πιέζει αφάνταστα την Ρωσία μέσα στο πρώην γήπεδο της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Τη ΣΣΔΕΤΕ, παλιά θυμόσαστε, την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Τελείωσε η Ρωσία, την τελειώσανε, σχηματίστηκαν όλες αυτές οι δημοκρατίες και τώρα ο Biden μέσα από τη Ρουμανία, όπου η Ρουμανία ήταν σε αυτή την Ένωση, μέσα από με τη Λετωνία, με τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Πολωνία, 9 χώρες, τους έχει όλους μαζέψει,
και τους λέει πώς θα πιέσουν ακόμη περισσότερο την Μόσχα. Δηλαδή ο Biden θέλει να ταπεινώσει τη Μόσχα. Αυτός είναι ο στόχος του. Και ταυτόχρονα λέει γιατί έφυγες ρε Πούτιν από τη συνθήκη New Start. Ήταν μια συνθήκη για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Δηλαδή και θέλει να τον ταπεινώσει και θέλει να τον διώξει προφανώς από το Κρεμλίνο και θέλει ταυτόχρονα να τον επιπλήξει γιατί έφυγε λέει, από μια τέτοια συνθήκη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που μας ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς δεν θα είναι τόσο ευχάριστο. Αυτή είναι πραγματικότητα κυρίες και κύριοι. Αναμένονται πάρα πολλά γεγονότα στο αμέσως επόμενο διάστημα και βέβαια αυτό που λέω εγώ είναι ότι κάποιος πρέπει να πει στον πρόεδρο Biden και στην παρέα του ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Φτάνει πια. Φτάνει πια, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Αρκετά κερδίσατε. Αρκετοί σκοτωθήκαν, το βασικότερο. Σκοτώθηκαν νέα παιδιά και από τις δύο πλευρές. Και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία. Φύγανε εκατομμύρια άνθρωποι και γίνανε πρόσφυγες. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Φτάνει πια. Και εσείς που υποστηρίζετε με τέτοια μανία τον πόλεμο, που δεν οδηγεί αυτός ο πόλεμος πουθενά, έχετε ξεχάσει και κάνετε ένα λάθος. Και μάλλον έχετε πάθει, και εγώ δεν ξέρω πώς να το πω. Ξεχάσατε το Κυπριακό. Ξεχάσατε τους Γερμανούς που προμηθεύουν όπλα στους Τούρκους. Ξεχάσατε τους Γερμανούς τον οποίο με γερμανικά όπλα είναι εξοπλισμένος ο κατοχικός στρατός στην Κύπρο. Εκεί έχετε πάθει αμνησία. Δεν θυμόσαστε τίποτα. Ότι ο κατοχικός στρατός της Τουρκίας, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Χριστοδουλίδη, έχετε ξεχάσει, και εσείς φαντάζομαι όχι, ότι είναι τα γερμανικά όπλα απέναντι, λίγα χιλιόμετρα από το Προεδρικό Μέγαρο. Με γερμανικά όπλα είναι οι Τούρκοι. Και εσείς απειλείτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τον Κινέζο να μην στείλει όπλα στη Ρωσία και θα τα χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία. Δεν λέτε κουβέντα όμως στον Γερμανό που στέλνει και σήμερα όπλα στην Τουρκία για να πάει στην κατεχόμενη Κύπρο. Δεν λέτε κουβέντα στον Γερμανό που στέλνει πολεμικά υποβρύχια, τι άλλο μπορεί να είναι, υποβρύχια για να στραφούν εναντίον της Ελλάδος. Δεν λέτε κουβέντα στον Γερμανό για την φιλότουρκη στάση που ακολουθεί. Και δεν λέτε κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο κύμα λάθρομεταναστών που είναι οι Τούρκοι από τα βάθη της Μικράς Ασίας που αυτή τη στιγμή έχουν πληγεί από τον βιβλικό αυτό σεισμό, με βιβλικές καταστροφές από τον πάρα πολύ μεγάλο σεισμό και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην κατεχόμενη Κύπρο και δεν έρχονται μόνοι τους, καραβιές κάθε μέρα περνάνε. 300 μια μέρα, 100 την άλλη, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, αλλά έρχεται και από εκεί κόσμος. Και αυτοί που θα έρθουν στην κατεχόμενη Κύπρο δεν θα φύγουν, κύριε Χριστοδουλίδη. Άρα λοιπόν, ή θυμόμαστε τα πάντα, ή έχουμε επιλεκτική αμνησία, ή είμαστε εξαρτώμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε αφάνταστο βαθμό, από Γερμανούς, Νατοϊκούς και Αμερικάνους. Γιατί κάποιοι ξεχνάνε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικότερο, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, θα μας τα πούν απόψε προσκεκλημένοι και θα καλησπερίσω αυτό το σημείο έναν πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος παλιά με τιμούσε σε ταχτά διαστήματα στην εκπομπή και μιλάμε για τον πολύ καλό δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, τον οποίο καλησπερίζω μετά από πολύ καιρό εδώ στο στούντιο της εκπομπής μου. Καλησπέρα κύριε Βλάχο. Καλησπέρα Στέργη Καλόγερε. Καλησπέρα σε όλους που μας βλέπουν, σε όσους μας ακούνε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θέλω από όλα αυτά που είπε ο κύριος Καλόγερος να επισημάνω την εξής γελιότητα, η οποία όμως στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι, Ρώσοι, Ουκρανοί, σκοτώνονται καθημερινά. Όμως, ακούστε το αυτό. Ο Biden αποφάσισε να πάει στο Κίεβο. Και ξέρετε τι έκανε ο Biden? Έβαλε το γραφείο του και τηλεφώνησε στο γραφείο του Πούτιν. Και του είπε, άκουσε να δεις, εγώ θα πάω στο Κίεβο. Δεν θα με ρίξεις, δεν θα με πυροβολήσεις, δεν θα με βορβαδίσεις. Και το απάντησε ο Πούτιν, βεβαίως, σιγά, πήγαινε, ελεύθερο είναι. Μπήκε στο τρένο και πήγε στο Κίεβο.
την ίδια ώρα σκοτωνόντουσαν Ρώσοι και Ουκρανοί. Με το τρένο πήγε, δεν πήγε. Με το... Πήγε με αεροπλάνο στην Πολωνία, ναι, και πήγε με τρένο 11 ώρες στο Κίεβο. Με τρένο πας στο Κίεβο, δεν πας με αεροπλάνο, δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Πήγε, πήγε θέμα... 11 ώρες ο Βάιντεν. Καλά, σιγά, κοιμόταν. Το ρισκάρανε. Δεν έσπρωχνε το τρένο. Τόσο πολύ, κύριε Βλάχο. Δεν έσπρωχνε το τρένο. Ρισκάρανε να πάει ο Πρωθυπουργός με 11 ώρες με τρένο. Η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Βάζει σε μια κάψουλα κάποιον μέσα, το συντηρείς και πάει. 11 ώρες το τρένο. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι συνονοήθηκε ο Μπάιντεν με τον Πούτιν να μην τον βορβαδίσει, να μην τον χτυπήσει και την ίδια ώρα σκοτώνεται κόσμος και κοσμάκης. Δηλαδή η απόλυτη γελοιότητα, έτσι. Γιώργο, τώρα εσύ έχεις πληροφορίες, έχεις ότι μίλησε ο Μπάιντεν με τον Πούτιν και τον Μπάιντεν. Ναι, βέβαια. Υπήρξε επαφή των μυστικών υπηρεσιών και υπήρξε επίσημη επαφή των δύο γραφείων, όπου ο Πούτιν εγγυήθηκε ότι κανείς δεν θα πειράξει τον Μπάιντεν. Πώς το έστειλε και πώς κανένα. Πώς εγγυάζε, ρε φίλε μου, ότι ο Μπάιντεν θα είναι μια χαρά και την ίδια ώρα σκοτώνεις χιλιάδες ανθρώπους και την ίδια ώρα σκοτώνονται χιλιάδες Ρώσοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Για να πουλάνε, όπως είπε ο κύριος Καλόγυρος, για να πουλάνε, να ξεπουλάνε δηλαδή. Οι αποθήκες των εμπόρων όπλων, έτσι. Να καλησπερίσουμε και θα επανέλθουμε. Να καλησπερίσουμε και τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Σπύρο Παπαδάκη, διευθυντή του Ελλάδα FM. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας, πρέπει να σας πω. Η δικιά μου που είμαι ανάμεσα σε διευθυντές. Και... Άρχισε το τρολάρισμα. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Βλάχος, πρέπει να σου πω ότι ήταν ο πρώτος δημοσιογράφος όταν άρχισα να καλύπτω το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα, όχι πριν από πολλά χρόνια. Όχι στον προηγούμενο αιώνα. Όχι τον προηγούμενο αιώνα. Που μου έμαθε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Καλά να πάθεις. Ο παλιότερος. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθουν αυτοί που μου το έμαθες εσύ. Δεν... Θέλω να πω επίσης, κύριε Στέριο Καλόγυρε, επειδή ξεκινήσατε και ορθά με αφορμή αυτή την έρευνα ότι στις 18 ημέρες δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι, θέλω να σας πω το εξής. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Και εγώ, επειδή έχω ξεκινήσει τη ζωή μου από το Χαζικυριάκιο, θέλω να σας πω ότι πραγματικά οι άνθρωποι καλοπερνούσαν. Αφήστε λοιπόν τους ανθρώπους να πάνε να γλεντήσουν, να πετάξουν τον αετό τους, να πάνε την εκδρομή τους. Άλλωστε, κύριε Καλόγυρε, 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε στην εφορία. Αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν να περάσουν καλά. Διότι μια ζωή την έχουμε. Αν δεν τη γλεντήσουμε, θα μας τα βάλει η εφορία. Όχι, βεβαίως και να βγαίνει ο κόσμος. Γιατί η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Αλλά ξέρεις, αγαπητέ κύριε Γιώργο Βλάχο, αγαπητέ Γιώργο, είναι δραματική κατάσταση. Όταν βλέπεις οι πολίτες ότι δεν έχουν να φάνε, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και επειδή συγγνώμη, να ρωτήσω, μήπως αν έχουμε μάλλον και τον κύριο Καραγιανακίδη, να βάλουμε και τον κύριο Καραγιανακίδη μέσω Skype, μόλις μπορέσουμε. Και επειδή είπατε για τα 18 ημέρες, στις 18 ημέρες δεν έχουν λεφτά, δεν είναι 18 ημέρες του μήνα, δηλαδή δεν είναι 18 Μαρτίου ότι δεν θα έχουν λεφτά. 22 Φεβρουαρίου πήραν τη σύνταξή τους. Βάλτε από τις 22 Φεβρουαρίου 18 ημέρες. Δηλαδή στο δεκαήμερο του Μαρτίου δεν θα έχουν λεφτά. Έτσι. Ίσα για να το ξέρουμε. Για τον χαρταετό. Εγώ πιστεύω ότι είναι λιγότερες ημέρες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο πολύ καλός νομικός, ο Νίκος ο Καραγιανακίδης. Καλησπέρα, κύριε Καραγιανακίδη. Καλησπέρα, κύριε Καλόγυρε. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε το φίλο στο Γιώργο το Βλάχο απόψε. Έχω καιρό να το δω. Καλησπέρα. Δεν βγάζει τον Νίκο καθόλου και στο αλέρτ, κύριε Βλάχο. Όχι. Δεν είναι δική μου απόφαση. Με τόσες γνώσεις ο κύριος Καραγιανακίδης, συν τις άλλες, θα είναι και υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκη. Εκεί που θα χάσει η Νέα Δημοκρατία. Α, καλά να πάθει. Υπάρχει περίπτωση. Ορίστε. Μια. Εγώ Νίκο μου το έχω πει και οι φίλοι μου Σιριζέ κάνουν πάρτι στο Twitter μαζί μου. Έζανε Γιώργο Βλάχο. Γιατί είπα την αλήθεια. Τον αποθεώνουν. Η Νέα Δημοκρατία, με αυτά που λέει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, με αυτά που είπε, όχι απλά θα χάσει την Α' Θεσσαλονίκη, που βλέπω θα χάσει και στη Β' Θεσσαλονίκη, κύριε Καραγιανακή. Σε όλη την Ελλάδα. Όχι, εντάξει. Είπαμε. Αλλά... Η ιστορία τη Ντόρα Μπακογιάννη έχει κάνει μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και μου κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε Καλόγυρε, που δεν έχει βγει κανένας βουλευτής να αποδοκιμάσει την Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν μπορεί μια υπουργός, πρώην υπουργός, δεν μπορεί μια βουλευτής, δεν μπορεί η αδερφή του Πρωθυπουργού να βγαίνει και να λέγει ασυνεκμετάλλευση.
Δεν γίνεται αυτό, ρε, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Θέλω να μου τα πω κάτι, μου επιτρέπετε μια λέξη. Επειδή είναι ο κύριος Καραγιανακίδης, σωστό κι αυτό. Θέλω να πω το εξής. Επειδή βρίσκομαι σε ένα κανάλι που το ακούνε στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα κανάλι που έχει γνώμη και εγκυρότητα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ απευθύνομαι στους Θεσσαλονικείς και στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω να πω, αδέρφια Μακεδόνες, είναι ντροπή, είναι κατάντια να ψηφίζετε αυτούς που ψήφισαν πρέσπες στη Βουλή ή που στήριξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών υπογείως και σήμερα την αναγνωρίζουν. Είναι κατάντια. Για μια... Εμείς οι Έλληνες για ένα φιλότιμο και για μια τσίπα ζούμε. Δεν γίνεται να πάτε στην κάλπη και να επιβραβεύσετε αυτούς που ψήφισαν την Προδοτική Συμφωνία των Πρεσπών και τη στήριξαν. Δεν γίνεται. Κάντε κάτι. Δεν μπορεί. Βρείτε όποιον άλλο θέλετε. Υπάρχουν, θα υπάρχουν πολλά κόμματα. Μην δώσετε την ψήφο σας στους προδότες των Πρεσπών. Και αυτούς που την ψήφισαν και αυτούς που υπογείως τη στήριξαν και σας εξαπάτησαν προηγούμενα των εκλογών, έτσι. Πάμε λίγο στον Νίκο τον Καραγιανακίδη. Να απαντήσω Νίκο, λίγο. Για πες μου τώρα, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης την άλλη εβδομάδα. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά να απαντήσω αυτό που το κύριο. Πότε έρχεται, για πες μας, πότε θα έρθει ο Πρωθυπουργός σε Θεσσαλονίκη. Δεν σε ακούω καλά, Στεργιώ. Πότε θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης σε Θεσσαλονίκη, Τετάρτη. Τετάρτη, μία του μηνός, ναι. Μάλιστα. Φονταρικό δηλαδή. Αυτό που θέλω να πω για τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει εφαρμόσει εδώ και 4 χρόνια. Κανονικά. Όχι, την έχει εφαρμόσει. Όχι, Νίκο, Νίκο, άστο αυτό. Θα σου κάνει ζημιά, μην συνεχίζει. Όχι, απλά την έχει εφαρμόσει. Την βοηθάει κιόλα. Βοηθάει του Σκοπιανού να την παραβιάζουν. Ακόμη τα πρωτόκολλα δεν ήρθανε. Άστο, Νίκο, πάμε σε άλλα θέματα. Δεν μου λε. Πάμε λίγο στου πληστηριασμού που ξέρει καλά. Άστο αυτό. Εθιμοτυπικό είναι το να έρθουν τα πρωτόκολλα των Πρεσπών στη Βουλή για να ψηφιστούν, κύριε Καραγιανακίδη. Δεν είναι. Ουσία είναι η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτιέται από τα πρωτόκολλα που πρέπει να επικυρωθούν. Κύριε Καραγιανακίδη, όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός τρέχει στη Βουλγαρία και κλιπαρεί τους Βουλγάρους να μην θέσουν βέτο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων, και όταν οι Βούλγαροι, δεν τα ξαναπούμε αυτά, είναι κουραστικό για τον κόσμο, και όταν οι Βούλγαροι συνάπτουν συμφωνία με τα Σκόπια, τα οποία Σκόπια δηλώνουν ότι η γλώσσα μας δεν είναι μακεδονική, και όταν η δική μας εδώ κατάνε άλλες συμφωνίες. Αυτό είναι τρελή κοροϊδία στα μάτια των Ελλήνων, κύριε Καραγιανακίδη. Κύριε Καλόγυρε, μην ασχολείστε άλλο με αυτό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον, έχει φάει κόκκινη κάρτα σε αυτό το θέμα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εφάρμοσαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Βεβαίως και την εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, με το παραπάνω. Ποιοι έκαναν ανακοπή στη Φλόρινα. Ποιο έκανε ανακοπή, Νέα Δημοκρατία έκανε. Έλα, άσε μας τώρα. Πάμε λίγο στους πληστηριασμούς. Στη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτοί εφήρμοσαν τη Συμφωνία. Κύριε Καραγιανακίδη, να πεις κάτι. Νίκο, εσύ, ένα λεπτάκι, Νίκο. Εσύ μην προσπαθείς να δικαιολογήσεις τους άλλους. Εσύ δεν είσαι από αυτούς. Είσαι από τη μεριά των πολιτών. Έχεις τρέξει στα συλλαλητήρια. Άστο. Είμαι αντίθετος, αλλά εγώ ξαναρωτάω. Ποιος την εφήρμοσε τόσα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου μία νομοθετική. Η Νέα Δημοκρατία την εφαρμόζει συμφωνία, κύριε Καραγιανακίδη. Μία νομοθετική πράξη εφαρμογή τη συμφωνία των Πρεσπών. Πείτε μου μία. Κύριε Καραγιανακίδη, θα σας πω εγώ μία, κύριε Καραγιανακίδη. Το πράσινο φως που δίνει η ελληνική κυβέρνηση για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Βόρεια Μακεδονία. Αυτό έχει δοθεί, κύριε Βλάχο, από το 2019 από την κυβέρνηση. Παρακάτω. ΣΥΡΙΖΑ. Το επί ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία. ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός ψήφισε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, για να εφαρμόζει αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ψήφισε για να καταργήσει. Γιατί δεν το καταργήσανε. Δώθηκε η συνέντευξη για την. Καλά, αφήστε το τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο, κύριε Καραγιανακίδη. Είναι καμιά 15 περίπου περιπτώσεις που θα πρέπει να χρειαστεί αυτή η συνέντευξη τα επόμενα 10 χρόνια. Βλέπουμε. Νίκο, πάμε λίγο στο σχόλιο σου για την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ ότι 1 στα 2 νοικοκυριά στα μέσα του μήνα μετά από 18 ημέρες, δηλαδή για την ακρίβεια. Σύμφωνα με την έρευνα, δεν έχει πλέον χρήματα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Και θέλω να μου πεις λίγο και τι γίνεται με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, αν αυτό που εξήγηλε η κυβέρνηση είναι καλύτερο
καλύτερος αυτός από τον προηγούμενο που υπήρχε και αν έχεις υπόψη ποιες είναι οι διαφορές που είναι υπέρ των πολιτών και αυτών που χρωστάνε. Κοιτάξτε, εννοείται ότι η τροπολογία που έγινε είναι πολύ καλύτερη. Αυτά πες μας. Τα νομικά όπλα στους δικηγόρους, εάν και εφόσον η τράπεζα ή το φαντ ή κάποιος άλλος πιστωτής αρνηθεί να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο εξυγίανσης που θα βγάλει η πλατφόρμα. Σε αυτή την περίπτωση, με το προηγούμενο καθεστώς, οι δικηγόροι, αν αρνούνταν μια τράπεζα να συνενέσει και να εφαρμοστεί η ρύθμιση που πρότεινε η πλατφόρμα, γινόταν αυτή η άρνηση σιωπηρά ή με ένα όχι. Τώρα θα πρέπει να γίνεται αιτιολογημένα και η αιτιολόγηση αυτή εδώ, εάν και εφόσον θα είναι αβάσιμη, θα γεννά λόγους ανακοπής του οφειλέτη και θα μπορεί έτσι να υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντά του σε μια επικείμενη δίκη, ότι ενώ μπορούσε να κάνει αυτή τη ρύθμιση, ότι ενώ μπορούσε να αποπληρώσει αυτό το ποσό, εν τούτης αβάσιμα η τράπεζα δεν συνένεσε και γι' αυτό το λόγο να μην επισπευστεί κάποιος πληστηριασμός εναντίον του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ρύθμιση. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των νομικών της χώρας από όταν είχε ισχύσει ο υπερήφημη τότε ο κώδικας τραπεζικής δεοντολογίας, όπου ερχόντουσαν οι τράπεζες και δεν υπέβαλαν καν πρόταση ρύθμισης ή μάλλον αποδοχής ή μη αποδοχής του σχεδίου του οφειλέτη. Πλέον αυτό εδώ αποκτά ένα ιονί κανονιστικό περιεχόμενο, αυτή εδώ η υποχρέωση αιτιολογίας, η οποία θα βοηθάει όλους τους δικηγόρους που ασχολούνται με εξοδικαστικό και με ανακοπές. Και... Μπορώ να σας διορθώσω κάτι, κύριε Καραγερακίδη? Ναι. Αίτημα όλων ήταν η Νέα Δημοκρατία να ακυρώσει με νόμο τους νόμους του Σιμίτη του 2013 και το νόμο του Τσίπρα του 2015 σε αυτούς τους δύο νόμους που στηρίχθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό ζητούσανε. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τους ακύρωνε. Τώρα είναι αργά τα δάκρυα. Κάνετε λάθος. Καλά, με συγχωρείτε. Για πες μας λοιπόν, κύριε Καραγιανακίδη, τι γίνεται στην πράξη. Το νόμο του 2003. Νίκο, στην πράξη τι γίνεται, γιατί δεν έχουν πολύ χρόνο. Στην πράξη τι. Τι σημαίνει αυτό για τον Έλληνα πολίτη? Θα χάσουν τα σπίτια τους. Αυτό σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη, για την τροπολογία μιλάμε, για τον εξοδικαστικό. Ναι. Σημαίνει ότι θα γίνεται πιο εύκολα η είσοδος των οφειλετών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, διότι η αιτιολογία θα πρέπει να είναι βάσιμη. Ωραία. Και ουσιαστική απιστία. Ένας που χρωστάει 30.000 ευρώ, πόσα θα πληρώσει τελικά? Απλά πράγματα. Τα χάνει όλα. Ότι και αν το εισόδημά του επιτρέπουν ένα κούρεμα, θα... Το εξαρτιέται ανά περίπτωση. Υπάρχει ένας αλγόριθμος. Ένας που είναι άνεργος ή που έχει 10.000 το χρόνο εισόδημα, πόσα θα πληρώσει αν χρωστάει 30.000? Θα βγάλει ο αλγόριθμος που είναι μέσα στο σύστημα, μπορεί να βγάλει 5.000 να δώσει 20 χρόνια ή κάθε χρόνο να γίνεται επαναξιολόγηση. Τι να δω, υπάρχουν... Κάθε περίπτωση είναι ειδική και είναι ιδιαίτερη. Δεν μπορεί να πει ότι για όλες τις περιπτώσεις θα γίνει το ίδιο. Το άλλο σημαντικό που γίνεται. Από την πλατφόρμα ότι... θα πρέπει να βγουν κάποια πεδία πάντως, κύριε Καραγιανακίδη. Η πλατφόρμα θα βγάζει κάποια πεδία, όπως βγάζει κάποια πεδία ρύθμισης, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αποπληρώσει έτσι την οφειλή του και ο τάδε θα πάρει τόσο, ο τάδε θα πάρει τόσο. Αυτή τη στιγμή αυτό εξαρτιόταν από το αν γινόταν αποδεκτό από τους δανειστές του. Οι δανειστές λέγανε ένα σκέτο ναι ή ένα σκέτο όχι. Το όχι ήταν αιτιολόγητο. Τώρα το όχι θα πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Οπότε θα αναλύεται και το ζήτημα της καλής πίστης και της κακοπιστίας του δανειστή, ο οποίος αρνήθηκε χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιώδης λόγος. Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση, κύριε Καραγιανακίδη? Άλλο το οποίο είναι σημαντικό, δεν άκουσα. Όχι, εντάξει, πείτε. Ολοκλήρωσε, Νίκο, ολοκλήρωσε. Άλλο το οποίο είναι σημαντικό ήταν ότι αν εγώ είχα μόνο έναν πιστωτή και χρωστούσα 100, 200, 300 χιλιάρικα σε μια τράπεζα για ένα στεγαστικό δάνειο ή ένα επιχειρηματικό, δεν μπορούσα να κάνω αίτηση να υπραχθώ στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τώρα πλέον επιτρέπεται η ένταξη και με έναν πιστωτή και ακόμη και αν η υποχρέωσή μου είναι από 10.000 ευρώ και πάνω. Πιο πριν ήταν μεγαλύτερο το ποσό αυτό εδώ. Επομένως, πολύ περισσότεροι συμπολίτες μας θα μπορούν να ενταχθούν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα στεγαστικό. Πρώτον, η κυβέρνηση καθυστέρησε υπερβολικά. Έπρεπε όλη αυτή τη ρύθμιση, αυτή την τροπολογία να την έχει φέρει η ελληνική κυβέρνηση πολύ πριν βγει η απόφαση τη ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έπρεπε να εκμεταλλευτεί την απόφαση. Έπρεπε να εκμεταλλευτεί την απόφαση 822 του 2022 και να πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες εκείνη την περίοδο που τα πράγματα ήταν υπέρ των δανειοληπτών και όχι κατά. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Κύριε Παπαδάκη, κατανοητό το εξής.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου έλυσε ένα τεχνικό ζήτημα και όχι το αν πρέπει να γίνονται ή να μην γίνονται πληστηριασμοί στη χώρα μας και αν θα πρέπει να εκπληστηριάζεται η πρώτη κατοικία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν είπα εγώ ότι έχει σχέση. Με το αν ένα φαντ εκπροσωπείται από εδώ από έναν σερβισερ, αν αυτή η εκπροσώπηση γίνεται με σύμβαση του 2022. Διαφωνείτε ότι η απόφαση 822 του 2022 ήταν ένα πυρηνικό όπλο, θετικό πυρηνικό όπλο στα χέρια των δικηγόρων προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες των οφειλετών? Όχι. 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 Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας λένε το αντίθετο και ακόμα και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η απόφαση έληξε το ζήτημα το αν εσείς μου δώσετε μία εντολή εξουσιοδότησης εκπροσώπησής σας με τον νόμο του 2003 του 2015, αν εγώ μπορώ με την εξουσιοδότηση που βασίζεται στον νόμο του 2003 του παλιού πρωθυπουργού του κυρίου Σιμίτη, αν εγώ μπορώ να σε εκπροσωπώ ή όχι. Όχι το αν μπορώ να κάνω. Πάντως αυτό που είπε ο Σπύρος Παπαδάκης, που το είπε έτσι παρεμπιπτόντως. Για την απόφαση, για τη θέση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Δεν γίνονται με τον νόμο, η εκπροσώπηση δεν γινόταν με τον νόμο. Κύριε Καραγιανακίδη, εδώ ο σύλλογος των συναδέλφων σας Αττικής ξεσηκώθηκε. Και εσείς μας λέτε ότι είναι καλή απόφαση. Δεν ξεσηκώθηκε. Στέργιο Καλόγυρο, δεν ξεσηκώθηκε. Ο κύριος Βερβέσος, με συγχωρείτε κύριε Καραγιανακίδη, ο κύριος Βερβέσος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, λέει κάτι πολύ φοβερό και τρομερό. Ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν προαποφασισμένη. Ναι, ότι την έδωσαν ουσιαστικά στον Άριο Πάγο. Την είχε προαναγγείλει ο κύριος Τουρνάρας. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος είχε προαναγγείλει την απόφαση. Ότι πήγε η απόφαση στον Άριο Πάγο. Ότι δεν διαβάσανε τις σελίδες που είχαν στο φάκελό τους. Και ότι βγάλαν μέσα σε 8 μέρες μια απόφαση την οποία δημοσίευσαν σε 12 ημέρες. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βεβαίως. Όχι, αυτό είναι η ουσία όμως. Κύριε Καραγιανακίδη, θα πάμε, ένα λεπτάκι, θα πάμε σε διάλειμμα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου Νίκο, δεν έχει σχέση με τους πληστηριασμούς. Κύριε Καραγιανακίδη, ακούστε με λίγο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε εδώ όπως είμαστε. Θέλω να δούμε και στο τρίτο μέρος θα έχουμε τον κύριο Ιατρίδη και τον κύριο Καρανάσιο κοντά μας, για να ξέρει ο κόσμος. Τον πτέραρχο κύριο Ιατρίδη και τον υποψήφιο βουλευτή και πρώην βουλευτή Χαλκιδικής, τον κύριο Ευθύμη Καρανάσιο. Και θέλω λοιπόν κύριε Καραγιανακίδη να μας πείτε με παραδείγματα τι πρέπει να κάνει ένας οφειλέτης. Δηλαδή, πού κάνει την αίτηση, σε πόσες μέρες θα έχει απάντηση, είναι αυτόματη απάντηση, ανάλογα με το εισόδημα. Να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο να καταλάβει. Λέμε εμείς, λέτε εσείς ότι είναι καλός ο εξωτερικός. Λέει ο Βλάχος. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι καλός. Λέει ο Παπαδάκης παράδειγμα ότι ξέρεις κάτι, οι πιο πολλοί θα χάσουν και τα σπίτια τους. Να δούμε όμως τι γίνεται, αν όντως βοηθάει, γιατί εγώ βλέπω και το άλλο, ότι και ο αγαπητός φίλος ο κύριος Χατζηδάκης δεν εφάρμοσε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για διαγραφή πέρα τη δεκαετία των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί είχε λαθεμένη άποψη από την νομική υπηρεσία του κράτους, η οποία νομική υπηρεσία του κράτους παίρνει Γιώργο Βλάχο και Σπύρο Παπαδάκη εντολές από το Υπουργείο Οικονομικών, να μην χάσουν τα χρήματα και ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα προσφύγουν πάλι σε δικαιοσύνη. Είναι πολλά άλλα θέματα. Άλλα λένε αποφάσεις, άλλα κάνουν οι πολιτικοί. Και όταν εγώ δεν εφαρμόσω δικαστική απόφαση, υπάρχει κατηγορούμενο γιατί για απίθεση δικαστική απόφαση. Είναι έτσι, κύριε Βλάχο? Έτσι. Όταν οι πολιτικοί δεν εφαρμόζουν δικαστική απόφαση ανωτά του δικαστηρίου. Α, τότε δεν τρέχει τίποτα. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, σε ένα μικρό διάλειμμα. Επανερχόμενοι εδώ με τον κύριο Παπαδάκη, τον κύριο Βλάχο και τον κύριο Καραγιανακίδη, θα συζητήσουμε τα πολύ αυτά ενδιαφέροντα θέματα. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Shox. Οι New Shox με την επαναστατική του σχεδίαση προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Shox με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος.
είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Socks είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας δύο ζευγάρια New Socks, σας κάνουμε δώρο άλλα δύο. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.